πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή, τον καθηγητή τον κύριο Βασιλακόπουλο και το Προεδρείο για την προσφώνηση. Και το θέμα μου είναι πού βρισκόμαστε σήμερα στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι μια γενική θεώρηση από την αρχή θα έλεγα ότι αν δούμε τη θεραπεία θα δούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία 30 χρόνια. Το μόνο που έχει αλλάξει και νομίζω είναι πολύ σημαντικό, έχουμε καταλάβει καλύτερα την παθοφυσιολογία, έχουμε διαχωρίσει τους κλινικούς φαινοτύπους, όπως θα πω και στη συνέχεια, και έτσι ξέρουμε πια από τη φαρμακευτική μας φαρέτρα τι ωφελεί περισσότερο τον κάθε ασθενή με τον ειδικό φαινότυπο. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι πάντα στο μυαλό μας να έχουμε και την αιτιολογική αντιμετώπιση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας πέρα από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Οι καινούριες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν πριν λίγο καιρό, αλλά νομίζω ότι αφορούσαν κυρίως, θα τα πει και στη συνέχεια ο κ. Φαρμάκης, την χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Εκεί είχαμε σημαντικές αλλαγές. Στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, όπως προείπα, δεν νομίζω ότι είχαμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες του 2016, παρά το γεγονός ότι έγιναν κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Καταρχήν, ας δούμε λίγο τον ορισμό. Θα δείτε ότι πραγματικά για αυτό τον όρο που οφείλεται κατά κύριο λόγο και στον κύριο Φιλιππάτο, ήταν στην πρώτη συγγραφική ομάδα του 2004 σε ένα ιστορικό paper που καθόρισε τον όρο οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Στην πορεία όμως του χρόνου, πολλοί όροι αλληλοσυνδέονται και αλληλομπλέκονται για τον ορισμό αυτού του συνδρόμου. Εδώ βλέπετε διάφορους από αυτούς. Acutely decompensated heart failure, οξεία απορρίθμιση. Acute de novo, οξία καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς προηγούμενο ιστορικό. New onset, νέα εμφάνιση οξίας καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιακής ανεπάρκειας. Worsening heart failure, επιδείνωση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Και αν δούμε και τους Αμερικάνους, χρησιμοποιούν πολύ τον όρο hospitalized heart failure, δηλαδή η καρδιακή ανεπάρκεια που χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Να πω εδώ για τον ορισμό ότι το μόνο που έχει αλλάξει στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες είναι ότι πρακτικά έχει μπει στον ορισμό εκτός από την ανάγκη για ενδοφλέβια θεραπεία των ασθενών και εισαγωγή στο νοσοκομείο και η επίσκεψη, η μία απλή επίσκεψη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών για επιδείνωση συμπτωμάτων όπου θα λάβουν από συμφορητική αγωγή και ενδεχομένως μερικοί από αυτούς να εξέλθουν από το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αυτό είναι το καινούργιο στον ορισμό. Αλλιώς ο ορισμός αυτός υπάρχει από το 2004 και είναι ο ίδιος. Και βέβαια, γιατί γίνεται αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα ετερογενές σύνδρομο. Εδώ λοιπόν σε μια προσπάθεια που κάναμε με τον Γεράσιμο πριν αρκετά χρόνια τον κύριο Φαρμάκη να μαζέψουμε τα διάφορα registries στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια του πλανήτη, βλέπετε την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ασία, βλέπουμε ότι παντού υπάρχει μια ετερογένεια και αν θέλουμε να μιλήσουμε και για την αιτιολογία, περίπου τα 2/3 είναι επιδείνωση προϋπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας ή απορρίθμιση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Και το υπόλοιπο 1/3 αφορά αυτό που ονομάζουμε de novo ή καρδιακή ανεπάρκεια που δεν έχει προηγούμενο ιστορικό. Προσέξτε, προηγούμενο ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Και βέβαια και η θνητότητα ποικίλει, καταλαβαίνετε ανάλογα με τα registry και τους πληθυσμούς που μπαίνουν στα διάφορα registries, η θνητότητα ποικίλει. Κατά μέσο όρο όμως, η ενδονοσκομιακή θνητότητα της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας είναι 5 με 6%. Και βέβαια, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αν δεν δώσει σωστή θεραπεία και σωστές οδηγίες σε αυτούς τους ασθενείς, στις 30 μέρες η θνητότητα φτάνει στο 11. Και βέβαια, η θνητότητα και στους 3 μήνες μπορεί να είναι επίσης υψηλή, μπορεί να φτάσει στο 18%. Το νέο επίσης κατευθυντήριες οδηγίες είναι ένας καινούριος διαχωρισμός. Στο πλάι εδώ βλέπετε τον παλιότερο διαχωρισμό που είχαμε στις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες με βάση την κλινική συμπτωματολογία των ασθενών, δηλαδή αν έχουν συμφόρηση, πνευμονική ή περιφερική και η χαμηλή καρδιακή παροχή, προάρδευση των περιφερικών οργάνων. Και εκεί είχαμε τα 4 κλινικά σενάρια, όπου το χειρότερο ήταν το λεγόμενο wetted cold, δηλαδή ο ασθενής ο οποίος είναι και συμφορημένος και έχει χαμηλή καρδιακή παροχή. Υποκατηγορία αυτού του φαινοτύπου είναι και το καρδιογενές σοκ, το οποίο όμως είναι κάτι ξεχωριστό, έχει την υψηλότερη θνητότητα, όπως θα πω στη συνέχεια, και έχει ειδική παθοφυσιολογία, όπου η απότομη μεταβολή, η απότομη βλάβη της καρδιάς οδηγεί σε φαύλους κύκλους που εμπλέκουν και την μικροκυκλοφορία
και μια γενικευμένη φλεγμονώδη έγερση και την ευνοορμονική ενεργοποίηση, οι οποίες δεν προλαβαίνουν να έχουν στην αρχή αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, όπως συμβαίνει στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, όπου εκεί πραγματικά μπορεί να έχουμε ασθενείς με πολύ χαμηλότερο κλάσμα εξωθήσεων από το καρδιογενέ σοκ. Θυμίζω στο καρδιογενέ σοκ, εδώ βλέπετε και όλα στην περιγραφή του καρδιογενού σοκ, το μέσο κλάσμα εξωθήσεων των μελετών 33-35%. Ενώ έχουμε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα κάτω από 20%, που όμως τα καταφέρνουν. Καλά, γιατί έχουν αντισταθμίσει χρονίως το πρόβλημα. Ενώ στο καρδιογενέ σοκ είναι ειδικός ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός, εμπλέκονται και γενετικοί λόγοι και δεν υπάρχει αυτή η αντιστάθμιση. Έτσι λοιπόν καταρρύπτεται και το κυκλοφορικό σύστημα. Και όπως θα πω στη συνέχεια, έχει και την υψηλότερη θνητότητα. Εκτός όμως από αυτόν τον φαινότυπο του καρδιογενού σοκ, στη νέα ταξινόμηση είναι η μεμονωμένη οξία δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Και εδώ τις περισσότερες φορές οι ασθενείς εμφανίζονται με χαμηλή καρδιακή παροχή. Η αιτιολογία επίσης είναι ετερογενής. Μπορεί να είναι ένα έμφραγμα της δεξιάς, ένα σοβαρό ALDS, μια σοβαρή πνευμονική υπέρταση με κάμψη δεξιάς κοιλίας, μια συμπτική διαδικασία, ακόμα και μια σοβαρή πνευμονική εμβολή μπορεί να κάνει οξία δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Και βέβαια εδώ εντάσσεται και πολλές φορές και το tamponade, που εκφράζεται κυρίως με οξία, με συμπτώματα οξίας δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, κυρίως περιφερική συμπόρηση και χαμηλή καρδιακή παροχή. Η τρίτη κατηγορία είναι το οξυπνευμονικό είδημα. Εδώ πιο πολύ μπήκε στον ορισμό για να ορίσουμε το υπερτασικό οξυπνευμονικό είδημα, όπου έχει μια ειδική παθοφυσιολογία που θα περιγράψω στη συνέχεια, της ανακατανομής του όγκου, δηλαδή από την περιφέρεια στο κέντρο, χωρίς να υπάρχει πολλές φορές πραγματική συμφόρηση. Και η τέταρτη κατηγορία, που είναι και πιο συχνή, είναι η απορρίθμιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Βέβαια και αυτή εδώ μπορεί να εκδηλωθεί μερικές φορές και με χαμηλή καρδιακή παροχή, άρα αγγίζει, θα λέγαμε, και λίγο το σοκ, ή με πνευμονική συμφόρηση, άρα παίρνει και κάτι από το οξυπνευμονικό είδημα, δηλαδή μπορεί να έχει ένα overlapping και με το οξυπνευμονικό είδημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η καινούργια ταξινόμηση. Οι παλιότερες είχαν βασιστεί και στην αρτηριακή πίεση, σε νορμοτασικό, υποτασικό και υπερτασικό ασθενή, γιατί είχε προγνωστική αξία, αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια των ερευνητών ήταν μέσα σε αυτή εδώ τη νέα ταξινόμηση να συμπεριλάβει και αυτή την κατηγοριοποίηση και την αρτηριακή πίεση. Η θνητότητα. Στοιχεία από την ALARM. Λίγο παλιότερα, Intensive Care Medicine δημοσιευμένα, 5.000 ασθενείς, 40% η θνητότητα ενδονοσκομιακή στο καρδιογενέ σοκ. 2% στο υπερτασικό οξυπνευμονικό είδημα, τη χαμηλότερη θνητότητα. Πολλές φορές αυτοί οι άρρωστοι έρχονται με πολύ σοβαρή πνευμονική συμφόρηση, με αναπνευστική δυσχέρεια, αλλά παρόλα αυτά με άμεση παρέμβαση, κυρίως, όπως θα πω, με CPAP και με νητρόδι, ιδίως σε πυκνά διαλύματα ενδοφλέβια, μπορεί να ανακάμψουν γρήγορα και η θνητότητα παραμένει χαμηλή. Η οξία απορρίθμιση έχει μια θνητότητα 6% με 7% και αν δείτε, η δεύτερη σε αιτιολογία, σε χειρότερη πρόγνωση κατάσταση είναι η οξία δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, 13%, γιατί αυτή, όπως σας είπα, εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές και αυτή με χαμηλή καρδιακή παροχή. Τώρα, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για τη σωστή διαχείριση αυτών των ασθενών είναι να κάνουμε μια σωστή διάγνωση και δεφοροδιάγνωση με άλλα αίτια δύσπνοιας και συμφόρησης. Δηλαδή με το μη καρδιογενές, θα λέγαμε, πνευμονικό είδημα. Και εδώ υπάγεται και το ARDS. Να ταξινομήσουμε τον ασθενή ανάλογα με την αιτιολογία και να υπάρχει μια αιτιολογική αντιμετώπιση και την υποκείμενη παθοφυσιολογία. Να δώσουμε τις πρώτες ενδοφλέβειες θεραπείες και τις άλλες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τον ασθενή. Εφόσον είναι απορρίθμιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας και σταθεροποιηθεί ο ασθενής, να δώσουμε χρόνιες οδηγίες για τη χρόνια διαχείριση για να μην υπάρχει νέα επιδείνωση και να έχουμε και ένα πλάνο για την διαχείριση των συνοσηρωτήτων των ασθενών. Αυτό που πρέπει την πρώτη ώρα σαφώς να αποκλείσουμε είναι το καρδιογενές σοκ. Θυμίζω, 80% του σοκ οφείλεται σε ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Ο ασθενής πρέπει να πάει για PCI, για επανεμάτωση, άμεσα, και όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει τρομπόληση, και φαρμακολογική υποστήριξη με ινότροπα, αγγιοσπαστικά, με πιθανά μπορεί να χρειαστεί και μηχανική υποβοήθηση αναπνοής, και βέβαια, αν ο ασθενής είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, να δούμε και τη μηχανική υποστήριξη κυκλοφορίας, ενδεχομένως με μια ενδοαορτική αντλία ή τώρα με καλύτερα στοιχεία που έχουμε με το ECMO. Στην περίπτωση που αποκλείσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις, πάμε στο επόμενο βήμα. Μέσα στις δύο πρώτες ώρες πρέπει να δούμε
την αιτιολογία πρακτικά της De Novo, δηλαδή το λεγόμενο ακρονίμιο CHAMPIT, που περιλαμβάνει ένα οξύστεφανη ως σύνδρομο, υπερταστική κρίση, αριθμία, μηχανική βλάβη, μειοξία ανεπάρκεια μητροειδούς, πνευμονική εμβολή, λίμωξη, οξία κεραυνοβόλο, μυοκαρδίτιδα, COVID λίμωξη ενδεχομένως, και το TAMBONATE. Κατά τη γνώμη μου, το TAMBONATE δεν έπρεπε να είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, γιατί εδώ μιλάμε για πιο σταθερούς ασθενείς, έπρεπε να είναι μάλλον στο σοκ, γιατί τις περισσότερες φορές οι ασθενείς αυτοί εκφράζονται με σοκ. Και βέβαια, αφού αποκλείσουμε αυτή την κατηγοριοποίηση, κάνουμε αιτιολογική αντιμετώπιση και κλινική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, το επόμενο βήμα είναι να δούμε αν ο ασθενής έχει απορρίθμιση της χρόνιας και να τον αντιμετωπίσουμε σαν απορρίθμιση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Σημαντικά διαγνωστικά εργαλεία θεωρώ, πέρα από τα κλασικά, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τα ανατριωτικά πεπτίδια ίσως έχουν αξία, αλλά με το rule out, με την αρνητική τους θα έλεγα τιμή, θυμίζω είναι το κάτω από 100 για τον BNP, κάτω από 300 για το NT προ BNP. Στα θετικά τους επίπεδα, εκτός αν είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα, αλληλομπλέκεται η διάγνωση με άλλες κατηγορίες ασθενών, όπως και ακόμα και με την έξαρση της COPD, που μπορεί να κάνει μικρές αυξήσεις στο NT προ BNP. Θυμίζω η κολπική μαρμαριγή μπορεί να τριπλασιάσει τα επίπεδα του NT προ BNP κλπ. Άρα με το rule out είναι η καλύτερη προσέγγιση, και αυτό που νομίζω είναι το πιο σημαντικό εργαλείο είναι το focus και focus, δηλαδή το point of care υπέρηχο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τμήμα επικόντων περιστατικών από την αρχή, το οποίο είναι εστιασμένο υπέρηχο στην καρδιά, στον πνεύμονα, εδώ βλέπετε το lung ultrasound με τις λεγόμενες β' γραμμές, στην καρδιά βλέπετε το κλάσμα εξωθήσεως αλλά και τις πιέσεις πλήρωσης, και την κάτω κύλη φλέβα, όπου η διακύμανσή της και η διάμετρός της έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εκτίμηση της περιφερικής συμφόρησης. Συνηθίζω εδώ να λέω ότι όταν δούμε μια κάτω κύλη φλέβα μικρή που διακυμαίνεται, συνήθως αυτός ο ασθενής θα κάνει πνευμονικό είδημα με ανακατανομή του ώμου. Γιατί η κυρίαρχος μηχανισμός είναι η φλεβοσύσπαση σε αυτό το πνευμονικό είδημα. Και έχει τόνο η φλέβα. Όταν είναι πολύ διατεταμένη χωρίς διακύμανση, συνήθως κάνει περιφερική συμφόρηση και εκφράζεται με χαμηλή καρδιακή παροχή, γιατί η φλέβα δεν έχει τόνο. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αρκετό προφόρτιο για να προκαλέσει ανακατανομή του όγκου και ο ασθενής εκφράζεται με χαμηλή καρδιακή παροχή. Εδώ, βέβαια, στα B-lines μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα. Δεν είναι οξυρός πνεύμονας. Μπορούμε να δούμε στην COVID λίμωξη, για παράδειγμα, και την πνευμονία. Μπορούμε να δούμε και το ARDS με τη διάσπαση τη συνέχεια του πεζοκότα. Μπορούμε να δούμε πλευρητικές συλλογές. Μπορούμε να δούμε ακόμα και ένα πνευμοθώρακα με το lung ultrasound. Πολύ εύκολα. Πριν ακόμα κάνουμε ακτινογραφία θώρακος. Όσο για την ακτινογραφία θώρακος, νομίζω είναι μόνο για διαφοροδιγνωστικά κριτήρια. Καθυστερεί τον ασθενή. Πολλές φορές καθυστερεί να του δώσουμε τη σωστή θεραπεία. Και βέβαια, ένα 20% των ασθενών από διάφορα αίσθηση έχουν αρνητική ακτινογραφία θώρακος με πνευμονικό είδημα. Γιατί είτε είναι φλάστο το πουλμόναρι δήμα, είτε υπάρχει ενδιάμεσο πνευμονικό είδημα που δεν γίνεται και ψελιδικό για να δημιουργηθεί τυπική εικόνα. Το lung ultrasound μπορεί να παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά και το resolution, την υποστροφή των beta lines, ιδίως στο υπερταστικό ξυπνομονικό είδημα, μαζί με την πτώση της αρτηριακής πίεσης. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε μια μονάδα βραχίας νοσηλείας στο τμήμα επικόντων περιστατικών, για να φύγει ο ασθενής με κάποια ασφάλεια, εφόσον έχει γίνει σωστή αποσυμφόρηση. Πάμε τώρα στις θεραπείες. CPAP, νομίζω πολύ σημαντική παρέμβαση, κυρίως στο υπερταστικό ξυπνομονικό είδημα, πότε γρήγορα. Μέσα στα 30 πρώτα λεπτά τα καλύτερα αποτελέσματα. Πριν αρχίσουν να μπαίνει το υγρό μέσα στις κυψελίδες, να διατηρήσουμε όσο γίνεται ανοιχτές περισσότερες κυψελίδες. Θυμίζω, η αποκατάσταση του κορεσμού είναι πάνω από τα 95, χωρίς ιστορικό COPD, πάνω από τα 90 με ιστορικό COPD σε ασθενείς με οξία καρδιακή ανεπάρκεια. Φάρμακα. Τρεις κατηγορίες. Ενδοφλέβια διουρητικά, ενδοφλέβια αντιδιασταλτικά, κυρίως νητρόδη, ινότροπα, κυρίως β' αγωνιστές και λεβοσιμενδάνιο ευαισθητοποιητής ασβεστίου. Σημαντική παθοφυσιολογία. Ασθενής, όπως βλέπετε εδώ, συμφορημένος περιφερικά με χαμηλή καρδιακή παροχή, πρέπει να τον ξεκινάς με διουρητικά και μάλιστα ξεκινώντας με ισοδύναμη ενδοφλέβια δόση, όπως έδειξε η μελέτη DOSE, η μόνη τυχιοποιημένη μελέτη διουρητικών στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια, και βέβαια σύμφωνα με το νέο αλγόριθμο να φτάνει σε ως και δύο φορές πάνω, βλέπετε, της ημερήσιας από του στόματος δόση, αλλά ενδοφλέβειας από τον ασθενή, κοιτώντας την ανταπόκριση με τη διούρηση. Και ένα νέο στοιχείο είναι και η εκτίμηση ενός του νατρίου στο σπότ ούρων,
περίπου 2-6 ώρες μετά την αρχική διουρητική αγωγή. Αυτό, αν είναι πάνω από 50-70 μιλικουίβαλαντ, σημαίνει ότι ο ασθενής έχει ικανοποιητική νατριούρηση και συνεχίζουμε τη διουρητική αγωγή. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν τα έχει αυτά ή δεν έχει καλή διούρηση, τότε διπλασιάζουμε τη δόση του ενδοφλέβιου διουρητικού μέχρι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν που περιέγραψα η πρώτη παθοφυσιολογία, είναι ο λεγόμενος cardiac type, ο ασθενής δηλαδή που έχει πρόβλημα κυρίως καρδιακό. Εδώ είναι η άλλη κατηγορία, το υπερτασικό ξυπνομονικό ειδήμα, ο λεγόμενος vascular type. Εδώ ο ασθενής συνήθως έχει διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως, κάνει μια υπερτασική κρίση, κυρίως όμως το πρόβλημα οφείλεται στη φλέβοσύσπαση, στο αυξημένο προφόρτιο, σε έδαφος σοβαρής διαστολικής λειτουργίας, ανακατανομή του όγκου από την περιφέρεια στον πνεύμονα. Ο ασθενής αυτός κάνει σημαντική πνευμονική συμφόρηση. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται νητρόδι σε υψηλές δόσεις ενδοφλέβια, μικρότερες δόσεις διουρητικών. Μπορεί ο ασθενής αυτός να μην έχει καν περιφερικό είδημα, να είναι και στεγνός. Οπότε, αν δώσει μεγάλες δόσεις διουρητικών, θα καταρριφθεί. Και τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται προσεκτική μείωση της αρτηριακής πίεσης. 20-30% την πρώτη ώρα. Μάλιστα, υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο paper από τη μελέτη Relax, είναι και ο Γεράσιμος αυτό το paper, που έδειξε ότι όταν καταρρύπτεται πολύ χαμηλά η πίεση, οι ασθενείς αυτοί κάνουν νεφρική δυσλειτουργία. Ενώ όταν οι ασθενείς αυτοί κάνουν πιο ομαλή μείωση αρτηριακής πίεσης, κάνει καλύτερη αυτορύθμιση ο νεφρός και έχουμε καλύτερη διούρηση και αποσυμφόρηση. Και βέβαια, το νέο στις κατευθυντήριες οδηγίες για την περισταλτικά είναι το όριο της πίεσης. Στις προηγούμενες ήταν πάνω από 90, πήγε πάνω από 110. Και παρά το γεγονός ότι είναι η θεραπεία εκλογής, στο υπερτασικό ξυπνομονικό είδημα, βλέπετε, υποβαθμίστηκε στις καινούριες κατευθυντήριες οδηγίες. Η κατηγορία αυτών των φαρμάκων πήγε 2Β, γιατί είχαμε δύο όχι τόσο καλά σχεδιασμένες μελέτες, αρνητικές, μάλλον ουδέτερες μελέτες. Μία ήταν η Elizabeth και η άλλη Galactic, η οποία Galactic Heart Failure ήταν acute heart failure, ήταν με 20 πάτσες, με ένα πλήθος πάτσες στον ασθενή, διαδερμικά δηλαδή, όχι ενδοφλέβια, με σκοπό να κάνουν αποσυμφόρηση. Η μελέτη αυτή ήταν αρνητική. Με βάση αυτές τις δύο μελέτες υποβαθμίστηκε η κατηγορία αυτή, αλλά νομίζω ότι κακώς, γιατί στο υπερτασικό ξυπνομονικό ειδήμα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πάμε τώρα στα ινότροπα. Τα ινότροπα είναι κυρίως για τη χαμηλή καρδιακή παροχή. Η ένδειξη είναι κάτω από 90 αρτηριακή πίεση. Θα έλεγα και μέχρι 110, αν έχουμε σημεία υποάρδευση των περιφερικών οργάνων και ιδίως όταν ανεβαίνει και το γαλακτικό και είναι πάνω από 2. Εδώ λοιπόν θα δώσουμε ινότροπα. Μπορεί να χρειαστεί στο σοκ να συνδυάσουμε και αγκιοσπαστικά όπως είναι η ροπινεφρίνη και βέβαια μετά τη σταθεροποίηση ο ασθενής θα κάνει υπογαλακτισμό ή αν δεν σταθεροποιηθεί θα πρέπει να γίνει μηχανική υποβοήθηση. Συνήθως τα ινότροπα συνδέονται με πιο άσχημη πρόγνωση. Εδώ είναι μια μελέτη που κάναμε πάλι διαφορετική στο Intensive Care Medicine από την ALAR με propensity match scores. Είχαν τη χειρότερη πρόγνωση σε αυτούς τους ασθενείς. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο όταν τα δώσεις έγκαιρα. Και η άσχημη πρόγνωση με τα ενότροπα σχετίζεται με την καθυστερημένη χορήγηση πολλές φορές, όπου πια έχει επέλθει βλάβη των περιφερικών οργάνων. Άρα μια πρώιμη χορήγηση μέσα στις 10 ώρες, και αυτά είναι στοιχεία από τον Frank Peacock, νωρίς δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς αυτούς. Και βέβαια η δοβουταμίνη είναι, ας πούμε, το φάρμακο που χορηγούμε συνήθως, αλλά όταν ασθενής έρχεται με απορρίθμιση και παίρνει β' αναστολέα σε μεγάλη δόση, και ιδίως καρβεδιλόλη, τότε έχει ένδειξη η λεβοσιμενδάνη, ο βεστοποιητής ασβεστίου που έχει διαφορετικό μηχανισμό δράσης από τη β' αδρενεργική οδό και έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτούς τους ασθενείς. Ενώ από τα αγκιοσπαστικά, όπως είπα πριν, ιδίως στο σοκ, είναι ορεπινεφρίνη. Και όχι επινεφρίνη. Δύο αρνητικές μελέτες, μία μετανάλυση. Η επινεφρίνη είναι μόνο φάρμακο που θα χρησιμοποιηθεί στην καρδιακή ανακοπή, στα τελικά στάδια του σοκ. Όχι στα αρχικά στάδια ή στο refractory shock. Στο refractory shock μπορούμε να δώσουμε, αν θέλουμε, βάζοπρεσίνη σαν τρίτο ινότροπο πάνω στη δοβουταμίνη και στην νορεπινεφρίνη, κυρίως για να μην ανεβάζουμε πολύ τις δόσεις νορεπινεφρίνης. Και βέβαια έχει αναβαθμιστεί στις τελευταίες οδηγίες και η μηχανική υποβοήθηση, η short term mechanical support. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για εδαορτική αντλία, το πιο απλό, κυρίως όμως πολύ καλά στοιχεία έχουμε το ECMO, το VA ECMO,
το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά και στο σοκ από μυοκαρδίτιδες και δούλεψε και στην COVID λίμωξη πάρα πολύ καλά και βοήθησε πολλούς ασθενείς. Και κριτήριο για να βάλεις τη μηχανική υποβοήθηση είναι, όπως σας είπα, να είναι refractory το σοκ, να είναι πάνω από 2 ή 3 ενότροπο ασθενής και το γαλακτικό να ανεβαίνει πάνω από 5 και να χειροτερεύει. Όλα αυτά λοιπόν τα περιγράφουμε στον προηγούμενο αλγόριθμο, όπου σε αυτό τον πολύ ωραίο αλγόριθμο θεωρώ, σε κάθε κουτάκι μπορείς να βάλεις τον ασθενή ανάλογα με το αν έχει συμφόρηση ή χαμηλή παροχή, να τον τοποθετήσεις, να βρεις το προφίλ του και να δώσεις την ανάλογη θεραπεία. Για παράδειγμα, όπως είπα, ο vascular type αγκιοδιασταλτικά διουρητικά, ο cardiac type διουρητικά αγκιοδιασταλτικά, ο wetted cold ινότροπα αγκιοσπαστικά. Υπάρχει και μια ειδική κατηγορία που είναι cold, dryad cold, δηλαδή ψυχρός, αλλά χωρίς συμφόρηση. Αυτός μπορεί να είναι ο γεμικός άρρωστος. Αυτά συνήθως τα σενάρια τα συναντάμε κυρίως στην προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Εδώ μπορείς να κάνεις και μια αρχική πρόκληση με φυσιολογικό ορό μέχρι 500 ml, να δεις αν ανταποκρίνεται ο ασθενής και στη συνέχεια να τον συνδυάζεις με ινότροπο. Νομίζω ότι ο προηγούμενος αλγόριθμος ήταν πιο πρακτικός. Τώρα έχουμε, βλέπετε, 4 αλγόριθμους για τον προηγούμενο με βάση τις νέες ταξινόμησεις που σας είπα. Τα ίδια περίπου πράγματα λένε, απλά είναι πιο αναλυτικά σε ξεχωριστούς αλγόριθμους. Και βέβαια νέες θεραπείες φαίνονται, αλλά πρακτικά, όπως σας είπα, η οξία καρδιακή ανεπάρκεια είναι ετερογενές σύνδρομο. Πρέπει να δεις το ακριβές κλινικό προφίλ και την παθοφυσιολογία για να μπορέσεις να δώσεις στοχευμένη θεραπεία. Έτσι, περισσότερες ενδοφλέβες θεραπείες απέτυχαν. Μιλάω για τα παραδείγματα εγώ της ρησίρελαξίνης, για τα παραδείγματα της τεζοζεντάνης, για παραδείγματα φαρμάκων που, της σουλαριτίδης και άλλων φαρμάκων που δεν έδειξαν όφελος στην ενδοφλέβεια χορήγησή τους στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια, παρά το γεγονός ότι μείωσαν το NT-proBNP μερικές φορές ή προσωρινά βελτίωσαν κάποιους παραμέτρους της οξίας καρδιακής ανεπάρκειας. Εδώ είναι μια άλλη προσέγγιση, είναι οι natural donors. Είναι δηλαδή μόρια τα οποία δίνουν σαν τα νητρώδη, δίνουν εννοού, κάνουν όμως και χάλαση στην αριστερή κοιλία, βοηθούν και τη διαστολική λειτουργία και μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτά τα φάρμακα έχουν μελέτη φάσης 3 και στον ορίζοντα βγαίνουν και κάποια άλλα, όπου χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από μελέτης φάσης 3. Θα κλείσω την ομιλία μου λέγοντας ότι στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία για τη μετώπιση των ασθενών. Είναι και εδώ καρδιακός ιστός όπως τα οξέα στεφανιά σύνδρομα. Τα διαγνωστικά τεστ που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ορθολογικά. Νομίζω το Lung Echo και το στοχευμένο καρδιακό υπέρηχο έχει πολύ μεγάλη σημασία στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια. Οι βιοδείκτες μπαίνουν σε δεύτερη γραμμή. Η ταυτοποίηση της παθοφυσιολογίας και του κλινικού φαινοτύπου είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Και βέβαια και οι χρόνιες θεραπείες, ιδίως στην απορρίθμιση, παίζουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να δίνονται πριν φύγει ο ασθενής από το νοσοκομείο, ενώ τα νεότερα φάρμακα χρειάζονται περισσότερες μελέτες και μελέτες φάσης 3. Και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται τροποποιήσεις στις ταξινομήσεις, πάλι έχουμε πρόβλημα και πρέπει να επαναταξινομήσουμε το σύνδρομο. Και εγώ έχω προτείνει μια ταξινόμηση και νομίζω είναι, αυτή έχει μια λογική. Δηλαδή, πρακτικά τι κάνει? Ορίζει την real οξία καρδιακή ανεπάρκεια, που είναι το καρδιογενές σοκ, acute de novo heart failure και με το τσάμπι, δηλαδή τις αιτιολογίες συγκεκριμένες, και την real chronic, όπου μέσα στη real chronic μπαίνει το exacerbation της χρόνιας, όπου μπορεί να έχεις volume overload, δηλαδή πραγματική συμφόρηση, μπορεί να έχεις σε κάποιους ασθενείς και redistribution, ειδικά αν δεν είναι πολύ επηρεασμένη η αριστερή κοιλία, ή μεικτούς φαινότυπους. Και βέβαια πρέπει να διαχωρίσουμε σαφώς από αυτές τις κατηγοριοποιήσεις την advanced. Γιατί πολλές φορές οι ασθενείς που μπαίνουν είναι advanced και τους ταξινομούμε στα σκέλη της οξίας καρδιακής ανεπάρκειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.